γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 31 Μαρτίου. Με το καλό τον βγάλαμε και αυτόν τον μήνα, τον πρώτο μήνα της Άνοιξης, και τέλειωσε και η εβδομάδα. Είμαστε εδώ, επί του πιεστηρίου, δίχως τον Μάκη Κουρί. Ο Μάκης, όπως κάθε Παρασκευή, βγάζει το παρόν της Κυριακής, με μια όμως εκλεκτή δημοσιογραφική παρέα και με έναν δήμαρχο, θα τους παρουσιάσουμε σε λίγο, για να δούμε μια επικαιρότητα η οποία δεν θα μας αφήσει ούτε να πλήξουμε αλλά ούτε και να ησυχάσουμε. Επικαιρότητα η οποία ξεκινάει βεβαίως από την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης, με το ίξις αφήξεις που έχουμε για το αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν οι θεσμοί, τα τεχνικά κλιμάκια, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τεχνικό επίπεδο της διαπραγμάτευσης, να υπάρξει το λεγόμενο Staff Level Agreement, και με βάση αυτό στις 7 Απριλίου να υπάρξει και η έγκριση από το άτυπο Eurogroup και να προχωρήσει, να ολοκληρωθεί δηλαδή η αξιολόγηση και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, γιατί και αυτό θα ήταν ένα κομμάτι της εν γέννη διαπραγμάτευσης. Ακόμη και όταν κλείσει αυτό, θα έχουμε πάλι το θέμα του χρέους, αλλά και ένα κομμάτι από τα μέτρα και αντίμετρα. Δεν βλέπει όμως συμφωνία μέχρι τις 7 Απριλίου ο Dijsselbloem, από ό,τι διέρευσαν από τις Βρυξέλλες κάποιες πληροφορίες του. Το Δέλτα, ούτε και η Lagarde, το Delta Nitaf λέει ότι στο επίπεδο της συζήτησης με τους υπεύθυνους Έλληνες υπουργούς υπήρξε κάποια υπαναχώρηση όσον αφορά την ρύθμιση του θέματος των συντάξεων, από πότε θα αρχίσουν οι περικοπές και πόσο θα είναι και σε τι βάθος χρόνου θα εκταθούν. Και γι' αυτό λένε ότι δεν θεωρούν πια αξιόπιστη την ελληνική κυβέρνηση, αύξησαν και εκείνη τις απαιτήσεις τους από την δική τους πλευρά και φαίνεται να υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, το οποίο όμως δεν βλέπει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα έκανε κάποιες δηλώσεις, βλέποντας τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, και είπε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να το έχουμε και σύντομα. Τώρα, εάν αυτό συμβεί και υπάρξει, αν πάει δηλαδή σύμφωνα με το αρχικό σενάριο και έχουμε την έγκριση του Staff Level Agreement στις 7 Απριλίου από το Eurogroup, θα έρθουν τα μέτρα αμέσως μετά στην Βουλή, μεγαλοβδόμαδο με το καλό, για να τα ψηφίσουν οι Έλληνες βουλευτές, και τη δυσκολία πια την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνει τις δικές του κινήσεις. Είδε σήμερα την Φόφη Γεννηματά στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να διαμορφώσει ένα μέτωπο όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ένα μέτωπο το οποίο να στρέφεται κατά της κυβέρνησης, με αίτημα να κλείσει άμεσα η αξιολόγηση και από εκεί και μετά να γίνουν και εκλογές. Θα το δούμε αυτό και με τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Και το τελευταίο είναι ότι έχουμε, ότι μέρα με τη μέρα αυξάνονται οι βουλευτές οι οποίοι πήραν την 13η σύνταξη. Σήμερα είχαμε τον κύριο Μηταφίδη, μετά τον κύριο Μπαλαούρα, και οι δύο είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να μην είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ίσως και να τους αδικεί λίγο ο τίτλος. Θα πρέπει να βάλουμε βουλευτές. Πήρα και εγώ τη 13η σύνταξη. Είναι αρκετή. Και μιας και είμαστε σε αυτό το θέμα, Χρήστος Μπόκας. Χρήστο, καλησπέρα, κοινοβουλευτικό συντάκτη. Το τραγούδι εισαγωγή ήταν αφιερωμένο στους θεσμούς ή στην ελληνική κυβέρνηση? Είναι πάγιο το τραγούδι εδώ πέρα. Αρέσει πάρα πολύ στο Μάκη Κουρί και το έχουμε κρατήσει. Τελικά, πόσοι πήραν αυτή την 13η σύνταξη βουλευτές? Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Περιμένουμε εθελοντικά να βγουν και να μας πούνε αν το έχουν πάρει και αν θα το επιστρέψουν. Δυνητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή είναι περίπου 30 βουλευτές συνταξιούχοι, δηλαδή πριν τη βουλευτική τους ιδιότητα είχαν συνταξιοδοτηθεί, και υπ' αυτή την έννοια εντάσσονται, πληρούν τα κριτήρια για να λάβουν το επίδομα. Υποκειμενικά πληρούν τα κριτήρια, ναι. Γιατί οι μηνιαίες τους αποδοχές ξεπερνούν τα 6-7 χιλιάρικα ευρώ. Άρα ήταν
Ένα λάθος από τη στιγμή, από την αρχή που είχε επισημανθεί στην κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να υιοθετηθούν αντικειμενικά κριτήρια, εισοδηματικά κριτήρια δηλαδή, προκειμένου να το πάρουν το επίδομα αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Δεν εισακούστηκαν αυτές τις παρατηρήσεις. Και η όλη υπόθεση, νομίζω, με αυτά που μαθαίνουμε και τώρα, εξελίχθηκε σε φιάσκο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γρηγόρης Θαμούλης, δήμαρχος Μεγαρέων. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Η φωνή της κοινωνίας στο σημερινό μας πάνελ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό με τις συντάξεις των βουλευτών? Να σας πω, επειδή γνωρίζω και από δική μου έτσι, εμπειρία, έχω κι εγώ ένα λογαριασμό καταθετικό μισθοδοτικό που έχω συνδέσει και τις πληρωμές στις διάφορες ΔΕΚΟ και τα λοιπά, τον οποίο δεν παρακολουθώ κάθε μέρα, απέναντι σπάνια εκεί που τον παρακολουθώ, οπότε είναι εύκολο να διαφύγει, και μάλιστα ένα τόσο μικρό ποσό, όταν μιλάμε για 300 ευρώ, πρέπει να παρακολουθείς κάθε μέρα το λογαριασμό και να βλέπεις τι μπαίνει, τι βγαίνει και να μπορείς να διαπιστώσεις ότι κάτι έχει γίνει. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο τραγικό, και όταν μιλάμε για ένα ποσό των 300 ευρώ δεν νομίζω ότι κανένας θα διακινδύνευε τη φήμη του, την πολιτική για 300 ευρώ. Άξι, όταν μάλιστα μέσα στο σύστημα, στο τραπεζικό, όταν έχεις τις αυτόματες πληρωμές και εισαγωγές και εξαγωγές, πρέπει κάθε μέρα να παρακολουθείς το λογαριασμό, κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν είναι πρακτικά εφικτό. Μάλιστα. Γιώργος Ευγενίδης, πολιτικός συντάκτης από το Παρασκήνιο και από το insider.gr. Γεια σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Εσύ τι λες, καλά κάνανε και τα πήραν οι βουλευτές? Κοίταξε, το σουπεράκι πήρα και εγώ τη 13η σύνταξη. Νομίζω βγαίνει πάρα πολύ ωραίο και σε μπλουζάκι κατά το ήμουνα και εγώ στη Μύκονο, έτσι, στο κότερο. Ναι. Νομίζω ότι δείχνει πάρα πολύ καλά την προχειρότητα του συστήματος. Νομίζω το είδαμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως ας πούμε, παράδειγμα ο ΕΦΚΑ. Πώς άνθρωποι βρέθηκαν να είναι ασφαλισμένοι σχεδόν από το 1821. Γενικότερα όλη αυτή η δυσλειτουργία που υπάρχει και οδηγεί σε κωμικοτραγικές καταστάσεις δείχνει ότι ακόμα και μετά από 7 μνημονιακά χρόνια, όταν θα έπρεπε τουλάχιστον κάποια βασικά πράγματα να είναι πλέον αυτόματα, να μην τα συζητάμε εδώ. Το αυτονόητο είναι ακόμα ζητούμενο σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε. Ναι. Λοιπόν. Παίρνω από το αυτονόητο που είναι ζητούμενο και έχει δίκιο ο συνάδελφος. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση στο θέμα. Εκείνη την περίπτωση, να θυμηθούμε λίγο κάτω από ποιες συνθήκες δόθηκε και εξαγγέλθηκε το εφάπαξ βοήθημα. Αυτή είναι η σωστή εκφράση. Η περίφημη εφάπαξ 13η σύνταξη. Αν θυμόμαστε καλά, το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε την παροχή, τη συγκεκριμένη παροχή, τη διανομή του μερίσματος πριν βγουν τα επίσημα αποτελέσματα των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας από την Ελστάτ και την Eurostat. Αυτό προκάλεσε και την έκρηξη, μπορούμε να πούμε, του Δέλτα Νιτάφ, καθυστέρησε την αξιολόγηση. Το Σόιμπλε κυρίως, όχι του Δέλτα Νιτάφ. Το Σόιμπλε την μπλοκάρισε τότε. Δώσαμε τη λαβή στο Σόιμπλε, με συγχωρείς όμως. Λέω ότι δεν ήταν το Δέλτα Νιτάφ, ήταν ο Σόιμπλε. Μέσω του Eurogroup έγινε η. Μία ή άλλη είναι αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην ήταν το Δέλτα Νιτάφ, αλλά έχει πάρα πολύ δίκιο ο Χρήστος ότι χάσαμε περίπου 2 μήνες με μπλοκάρισμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων, επειδή το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε να κάνει ένα πολιτικό παιχνίδι με τη 13η σύνταξη. Και δίνει και πολλά λεφτά στους βουλευτές, Γιώργο μου. Καλά, εντάξει, και αυτό. Συγγνώμη, στους συνταξιούχους. Όχι στους συνταξιούχους. Να μην τους δώσουμε. Θα τους δώσουμε, σε αυτούς πραγματικά όμως το δικαιούνται. Σωστά. Ναι, εντάξει, αλλά. Γιατί τώρα το σούπερ δηλαδή απαντάει στην παρατήρησή σου. Αυτό, κατά την άποψή μου, και γι' αυτό το έχω βάλει εκεί πέρα, έχει 2 σκέλη. Το ένα είναι ότι πράγματι το σύστημα με όλο αυτό που έγινε δείχνει όλη την προχειρότητα, τη διασύνη, το ότι δεν είναι σωστός γραφειοκρατικός μηχανισμός. Από την πλευρά των βουλευτών, βεβαίως, ο Δήμαρχος εδώ πέρα έδωσε μια εξήγηση, την οποία την ακούω και την σέβομαι, αλλά τόσο με όλους αυτούς τους βουλευτές κανένα δεν το πρόσεξε. Και ενδεχομένως να κάνει, κατά την άποψή μου, από τη στιγμή που το πρόσεχε, απλά με κάποιο τρόπο να το δημοσιοποιήσει, να το επιστρέψει, να το δώσει κάπου αλλού κτλ. Είναι θέμα ηθικής. Δεν θα τους σώσουν τα 300 ευρώ. Να δεχτούμε ότι δεν το πρόσεξε εκείνη τη στιγμή που το πήρε. Έχουν περάσει όμως 3 ημέρες από τότε που η υπόθεση αυτή. Λοιπόν, θα έπρεπε ο καθένας ξεχωριστά ή και όλοι μαζί, ας πούμε, να πούνε ότι εμείς δεν το δεχόμαστε, έγινε λάθος, το καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε αυτά τα λεφτά. Και να πάμε παρακάτω. Νομίζω και ότι θα έπρεπε, επειδή διαβάζω σήμερα για περισσότερους βουλευτές από τον κύριο Μπαλάουρα, και νομίζω ότι είναι διακομματικό, δεν αφορά μόνο ναι, το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είπα από την αρχή, γι' αυτό και το είπα ότι ίσως αδικό τους βουλευτές. Απλά έχουν βγει μέχρι τώρα 2 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα ο κύριος Μπαλάουρας και σήμερα ο κύριος Μηταφίδης. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Οι άλλοι ακόμη δεν έχουν βγει.
Αλλά εάν είναι και άλλοι στην ίδια κατηγορία, το πιο πιθανό είναι ότι και εκείνοι θα έχουν μπει στους λογαριασμούς τους. Προφανώς κάποια στιγμή θα πάνε στους λογαριασμούς, θα τους ελέγξουν. Ίσως είναι λάθος οι βουλευτές μας και δεν ασχολούνται μέρα με τη μέρα τέτοια πράγματα. Ακόμα και αν δεν το έχουν λάβει, θα μπορούσαν να επιστρέψουν 300 ευρώ. Ακριβώς αυτό. Με τόσο τόρο που έχει γίνει, άμα βρεθούν να μην τα έχουν επιστρέψει σε 5-6 μέρες, μπορεί να βγουν τα ονόματά τους, θα είναι πολύ φάουλ. Απλά, Γιώργο, εσύ πάτησες πάνω σε αυτό, ας πούμε, για να κάνεις μια γενικότερη αναφορά ότι δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει δώσει όλο αυτό για να μην δημιουργηθεί και πρόβλημα με τη διαπραγμάτευση κτλ. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε. Παίρνουν πολλά λεφτά και. Όχι. Απλά θα έπρεπε η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, τότε, αν θες να το συζητήσουμε αυτό, να σταθμίσει. Εάν ήταν προς όφελός της να δώσει πρόσκαιρα ένα βοήθημα, το οποίο όντως καταναλώθηκε και στην αγορά κλπ. Κλπ. Παρά να χάσει 2 μήνες στη διαπραγμάτευση. Γιατί χάσαμε 2 μήνες στη διαπραγμάτευση. Είναι δίκοπο μαχαίρι, βλέπω και τον Αλφόνσο που κουνάει το κεφάλι. Εντάξει, ναι, είναι, όχι, είναι μια ερμηνεία λογική που λες. Γιατί θα έχανες όντως λογιστικά τη δυνατότητα να το δώσεις, γιατί θα περνούσε το έτος και θα έπρεπε να μπεις στο καινούριο έτος και να δώσεις με τη βεβαίωση των καινούριων στοιχείων. Ήταν όντως δίκοπο μαχαίρι, αλλά ήταν μια πολιτική επιλογή. Η κυβέρνηση επέλεξε να τα δώσει στον κόσμο, ένα πρόσκαιρο βοήθημα το οποίο φαγώθηκε, και εν τέλει αυτό το βοήθημα να στερήσει 1,5 μήνα, τόσο περίπου, από τη διαπραγμάτευση και κρίσιμη ρευστότητα και σταθερότητα την αγορά, κατά την άποψή μου. Αλφόνσε, εγώ νομίζω ότι απλά εκεί πέρα έκανε ένα ακόμη καψόνιο Σόιμπλε. Και ότι αν δεν ήταν αυτό, θα είχε βρει κάτι άλλο για να μπλοκάρει τη διαπραγμάτευση. Δεν ήταν 1,5 μήνα, είχε μπλοκάρισμα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Αλλά ακόμη και από τότε που ξεμπλοκαρίστηκε. Και το ότι το ξεμπλοκαρίστηκε χωρίς να ληφθεί άλλη. Ναι, συνέχισε. Δόθηκε το επίδομα και συνεχίστηκε η διαπραγμάτευση. Άρα αυτό έδειξε ότι στην ουσία είχε άδικο ο Σόιμπλε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και προληπτικά, μην τον στεναχωρήσει κάτι ή να τον ρωτάμε προληπτικά για να συνεχίσουμε. Ναι, απλώς το θέμα. Αλλά είναι. Αλλά ακόμη και από τη στιγμή που συνέχισε, ακόμη δεν έχει κλείσει. Το θέμα είναι το εξής, ότι. Υπάρχουν πάντοτε λόγοι από την πλευρά των δανειστών για να σταματάνε τη διαπραγμάτευση. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στη διαπραγμάτευση, είναι πολύ πιθανόν. Είναι πιθανόν. Ούτε το πολύ. Είναι πιθανό να έβρισκαν άλλα πράγματα για να μπλοκάρουν τη διαπραγμάτευση, διότι είναι ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ και εδώ δεν παίζεται μόνο αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης, που λογικά πρέπει να προχωρήσει αν έχουμε αποφασίσει κάτι να κάνουμε παραπάνω. Έστω και με οδυνηρό τρόπο. Διότι από τη στιγμή που αποδέχτηκες αυτό το πράγμα που λέγεται μνημόνιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, κάτι θα πρέπει να κάνεις. Και αυτό το κάτι θα πληρωθεί. Και θα πληρωθεί από τον συνταξιούχο, από τον μισθωτό, από τον εργαζόμενο, από τον μικρομεσαίο. Δυστυχώς, και λέω και κάτι σε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Γιώργος, δυστυχώς τα 7 χρόνια μνημονίων όχι απλά δεν μας έμαθαν να λειτουργούμε αυτόματα, αντίστροφα κατέστρεψαν και ενδεχόμενους καλούς αυτοματισμούς που μπορούσαν. Ενδεχόμενο κάποιοι καλοί αυτοματισμοί υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, διότι εδώ δεν θέλω να δικαιολογήσω το ότι υπήρχαν και αδράνειες και καθυστέρησης από την ελληνική πλευρά, όμως παίχτηκε ένα περίεργο μπιλιάρδο από τις αντιφάσεις και από τις αντιθέσεις μεταξύ των θεσμών στην πλάτη, όχι ακριβώς κυβέρνησης. Μπορούσε σήμερα είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, χθες ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου ή τρικομματική ή ενδεχομένως η κυβέρνηση Παπανδρέου στην αρχή. Παίζεται ένα μπιλιάρδο απίστευτο στην πλάτη του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει απολέσει πάνω από το 25%, τόσο είναι έτσι, 25-26% του ΑΕΠ, ένα πρωτοφανές νούμερο για περίοδο ειρήνης. Αλλά τώρα εσύ μπήκες κατευθείαν στο θέμα της διαπραγμάτευσης, αλλά δεν μου είπες για τους βουλευτές. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω τώρα ότι οι βουλευτές θα ρισκάρουν και ήδη το πολιτικό σύστημα και ο πολιτικός κόσμος είναι στο μάτι του κυκλώνα. Δέχονται πολύ κριτική και δεν νομίζω τώρα βουλευτές ανεξαρτήτως κόμματος θα έκαναν κάτι σκόπιμα. Είναι ένα λάθος, να το πούμε, του συστήματος ή του τρόπου που της έλλειψης κριτηρίων ή ουσιαστικών και αντικειμενικών κριτηρίων που επιλέγει να δοθεί αυτό το εφάπαξ βοήθημα. Είναι εκεί κατά τη γνώμη μου το θέμα.
Έτυχε να πέσει μπάλα πρώτα στον Παλαούρα και σήμερα στον Μηταφίδη. Δεν ξέρω ποιος άλλος έχει πάρει. Εμπιστεύομαι το ρεπορτάζ του συναδέλφου, είναι εξαιρετικά καλός σε αυτά τα θέματα, το ξέρει. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που και οι άνθρωποι αυτοί λένε, όταν το διαπιστώνουν, έστω και με μέρες καθυστέρηση, διότι δεν ξέρω πόσο τακτικά μπαίνει ο καθένας στο λογαριασμό του, το επιστρέφουν ή το λένε. Ας λήξει. Η ουσία του θέματος εδώ είναι άλλη πια. Η ουσία των προβλημάτων είναι άλλη. Και εκεί πρέπει νομίζω να πάμε. Θα μπορούσε να γίνει ξανά αυτή η συζήτηση. Είχε το δικαίωμα η ελληνική κυβέρνηση από το πλεονάσμα του πλεονάσματος να δώσει ή να βοηθήσει κάποιες κοινωνικές ομάδες ή εν πάση περιπτώσει να πάρει κάποιο άλλο μέτρο. Παράδειγμα, από πληρωμή χρεών του δημοσίου σε ιδιώτες που έχει υποθεί ή προγράμματα κατά της ανεργίας. Προφανώς είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο να το συζητήσουμε. Και πότε μπορούσε να το κάνει τότε, γιατί και αυτό όπου είναι και αν θέμα. Διέθετε τότε τα χρήματα, με βάση τη λογική... Ναι, ότι θα έψαχναν αφορμή, ναι, θα έψαχναν στο Eurogroup, πάλι θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε όμως ότι εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Όταν επελέγει αυτό, να το δούμε. Απ' τη μία υπήρχε ένα ζήτημα πολιτικής συγκυρίας που ήταν μια καταβήθηση δημοσκοπική τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το θυμάστε αυτό. Ναι. Και ότι έστω και αυτή η χειρονομία. Εγώ δεν λες ότι ανέκαμψε. Δεν λέω ότι ανέκαμψε, είπα ότι αυτή η χειρονομία ενδεχομένως κάποια στιγμή κάτι το ψηλοσταθεροποίησε. Απ' την άλλη, υπάρχει. Και εγώ θέλω να το βλέπω έτσι και δεν θα ισχύει προφανώς μόνο για την σημερινή κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση έχει ευαισθησίες ακόμα και στην περίοδο μνημονίων και σκληρών πολιτικών. Αν μπορεί να κάνει κάτι για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ορθώς θα το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Να ολοκληρώσω και την παρουσίαση του πάνελ. Η κυρία Νίκη Ζουρμπά, δημοσιογράφος από το Κεφάλαιο και από το capital.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκη. Έρχεσαι κατευθείαν, φαντάζομαι, από την εφημερίδα. Είναι λίγο δύσκολη μέρα, με φρέσκα νέα για την. Δεν τι θα γίνει. Πάρα πολύ φρέσκα. Τι θα γίνει, θα έρθουν ή δεν θα έρθουν τα κλιμάκια εκεί. Εγώ ξέρω ότι το πρωί περιμέναμε βάσει το όσων μας είχαν πει οι κυβερνητικές πηγές ότι απόψε κληρώνει για την επιστροφή ημί των θεσμών. Ναι. Αυτή η περιβόητη συνεδρία πρέπει να έχει κουκαλά. Νομίζω ότι τελείωσε η συνεδρία. Μιλά στην τηλεδιάσκεψη. Μεταξύ 5 με 7 που ήταν. Νομίζω ότι τελείωσε χωρίς. Μέχρι πριν από μία ώρα λέγανε ότι δεν έχει τελειώσει. Η εικόνα ήταν ότι τέλειωνε και ότι λόγω τη διαφορά ώρα με την Αμερική. Δεν είχε μπει στο παιχνίδι εξ αρχής. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ ξέρω τόσο ότι είναι ακόμα εν εξελίξει συζήτηση. Ακόμα και αν έχει λήξει επισήμως η τηλεδιάσκεψη που λέμε, είναι ακόμα εν εξελίξει συζήτηση. Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας με την Αμερική και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου όμως οι διαρροές, τουλάχιστον αυτές που μετέδωσε μια έγκριτη και έγκυρη συνάδελφος στην ΕΡΤ, Λένα Ιαργύρη, ήταν. Από εκεί το άκουσα κι εγώ ως πρώτη. Πρώτη φορά αυτή την πληροφορία ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξέφραζε μια εκτίμηση ότι ναι, μεν έχει γίνει πρόοδος, αλλά δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία. Και ότι δεν είναι πιθανόν στις 7 Απριλίου να φτάσουμε κάπου. Πάντως, αυτό είναι ένα θέμα. Η επιστροφή όμως των θεσμών θα σηματοδοτούσε. Θα ήταν ένα θετικό μήνυμα. Θα ήταν θετικό μήνυμα. Θα σήμαινε, νομίζω, ότι κλείνουμε. Ότι κλείνουμε το τεχνικό σκέλος της συμφωνίας. Θα είχε ολοκληρωθεί το 80-90% του δρόμου και θα μας μένανε για λίγα πράγματα την άλλη θα τελειώνουμε στις 7 Απρίλιο. Πάντως, μία εικόνα μπορεί να την πήρε και η Νίκη Ερκό. Μπορεί να την πήρε και η Νίκη. Αλλά κάνουμε εικασίες. Μία εικόνα που είχα και εγώ λίγο πριν πω είναι ότι δεν έχει τελειώσει η μέρα και ότι έχουμε μπροστά μας και το Σαββατοκύριακο. Άρα και μέχρι την Παρασκευή. Την άλλη, 7 δεν έχουμε την άλλη Παρασκευή. Μέχρι την άλλη Παρασκευή που είναι. Ναι, εσύ. Που είναι το Eurogroup. Ενδεχομένως, αν και αυτό που διαμορφώνεται σιγά σιγά σαν εκτίμηση είναι ότι. Να θυμηθούμε και τη φράση του Φλωράκη. Θα προκάνουμε. Αν θα προκάνουμε. Νομίζω ότι έχουμε χάσει. Μάλλον ότι πάμε για ένα έκτακτο Eurogroup προς τα τέλη Απριλίου, λίγο πριν τη σύνοδο. Την νέα σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα πρέπει να περιμένουμε εκεί το μετά Κωνσταντίνου και Ελένης, νομίζω, που είναι άλλο ένα Eurogroup. Θυμίζω όμως τη μεσημεριανή διαρροή που μπορεί να έχει αξία και να τη βρούμε μπροστά μας, ακριβώς το πνεύμα αυτού που λες,
ότι μπορεί να επιστρέψουν οι θεσμοί Κυριακή, άντε Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διανυθεί μια απόσταση σήμερα που μιλάμε και αύριο. Κυρίως από το Δούνου του, γι' αυτό παίζει ρόλο και η διαφορά ώρας και είμαστε όλοι εν αναμονή. Να κάνουμε μια παρατήρηση όμως. Τι μαθαίνουμε από τις συζητήσεις χτες? Μαθαίνουμε ότι έχουμε κολλήσει κατά βάση το συνταξιοδοτικό, έτσι. Αυτό είναι το βασικό εμπόδιο. Κολλάμε στο αν θα... Και στα εργασιακά. Όχι, στα εργασιακά εγώ έχω την εικόνα ότι επειδή κολλάμε στο συνταξιοδοτικό, εγείρονται και νέες απαιτήσεις στο εργασιακό. Όντως μπορεί να υπήρχε μία εικόνα ότι έχουμε κλείσει και έχει κλείσει το σκέλος των ομαδικών απολύσεων προς όφελος της ελληνικής πλευράς και αυτό το πράγμα να μην ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα. Η εικόνα που υπάρχει από κυβερνητικές πηγές, η Νίκη νομίζω το ξέρει επίσης όπως μεταδιδόταν το πρωί, είναι ότι ο συμβιβασμός μπορεί να κλείσει με κάποια παραχώρηση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς στο σκέλος των συντάξεων, γιατί πλέον, για να είμαστε και ειλικρινείς με τους τηλεθεατές, δεν συζητάμε αν θα κοπούν συντάξεις. Αυτό έχει τελειώσει. Αυτό είναι εντωμεταξύ το οξύμορο. Το πότε είναι το θέμα. Μπράβο. Συζητάμε πότε και πώς. Ναι. Εγώ λοιπόν από το μεσημέρι έχω την εικόνα ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία, μένει να το δούμε βέβαια γιατί πάντα το δούμε, αυτό είναι πολύ ασφαλή, μπορεί να γίνει αν κάνουμε μεγαλύτερο ποσοστό της περικοπής το 2019, και αφήσουμε ένα σκέλος το 2020. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση. Πάντως, σήμερα μπήκε και ένα άλλο σενάριο, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνει συνάδελφος, ότι μετά από απέτηση πάλι του ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑΦ, ότι η περικοπή των συντάξεων μπορεί να ξεκινήσει και από το 2018. Ακούγεται, δυστυχώς έχει δίκιο, ναι. Αυτό που είχα εγώ σαν τελευταία πληροφορία και την είπα στο εισαγωγικό ήταν ότι επειδή υποτίθεται πως είχε κλείσει στο σενάριο για το 2020 κυρίως. Το είχαμε δεχθεί. Αλλά στο υπόλοιπο σκέλος της διαπραγμάτευσης, γιατί η ελληνική κυβέρνηση το βλέπει σαν πακέτο, έτσι, κάτι θα πρέπει να ζήτησε περισσότερο που δεν μας λένε ακόμη τι. Και εκεί η παναχώρηση και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ από την αρχική συμφωνία και βάζει και καλύτερες πια απαιτήσεις. Νομίζω και υπήρχε ένα γεγονός ότι. Να, Δήμαρχε, θα ερχόμουν σε εσάς για να. Οι ισχυροί αυτοί που έχουν το πάνω χέρι και στη δεδομένη περίπτωση είναι οι θεσμοί και το Δούνου του, χρησιμοποιούν πάντοτε το χρόνο ως μοχλό πίεσης, επειδή εμείς έχουμε το πρόβλημα με τον χρόνο, ενώ αυτοί δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ ως μέσο πίεσης. Και γι' αυτό παίζουν με τον χρόνο, θα έρθουν, δεν θα έρθουν και πότε θα κλείσουν. Και πότε θα κλείσει, θα κλείσει. Το πότε είναι το θέμα. Πώς. Και ο χρόνος πιέζει εμάς, όχι αυτούς. Και τον χρόνο τον χρησιμοποιούν. Πάντα ο ισχυρός προχωράει όσο η δύναμη του επιτρέπει. Και ο ανίσχυρος οπισθοχωρεί όσο η αδυναμία το επιβάλλει. Θουκυδίδης, 2.500 χρόνια πριν. Όποιος έχει διαβάσει Θουκυδίδη, ξέρει και διπλωματία, ξέρει και πολιτική. Έχει καταλάβει τι γίνεται 7 χρόνια στην Ελλάδα. Τι γίνεται τώρα. Αυτά που γινόντουσαν στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Σπάρτη, η δυνατή και η ισχυρή με τις άλλες πόλεις, κάτι αντίστοιχο γίνεται και τώρα. Δεν ανακαλύπτουν οι σύγχρονοι τον τροχό. Έχουν διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες. Και έτσι νομίζω προχωράνε. Οι αδύνατοι όμως που είναι οι συνταξιούχοι και δημότες σας αντέχουν και άλλες περικοπές συντάξεων? Κανείς δεν αντέχει άλλες περικοπές. Γιατί αυτή βέβαια, είναι η πιο αδύνατη, έτσι, η πιο αδύναμη. Η πιο αδύναμη είναι αυτή. Βέβαια εμείς σαν κοινωνία του Δήμου Μεγαραίων θα έλεγα ότι έχουμε μεγαλύτερες αντοχές, όχι μόνο εμείς και γενικά η επαρχία. Επειδή υπάρχει και το συμπληρωματικό εισόδημα, υπάρχει η αγροτική γη, αγροτικές καλλιέργειες κτλ. Που λειτουργεί συμπληρωματικά και στη σύνταξη και στο μισθό. Και θα έλεγα ότι έχουμε μεγαλύτερες αντοχές. Όχι ότι δεν μας έχει χτυπήσει η κρίση και πάρα πολύ μάλιστα. Και ιδιαίτερα ο Δήμος γενικά, σαν θεσμός, νομίζω ότι υφίσταται τη μεγαλύτερη πίεση αυτή την περίοδο της κρίσεως. Διότι ο πολίτης προστρέχει στο Δήμο για οτιδήποτε και να του συμβαίνει. Και επειδή τώρα συμβαίνουν πάρα πολλά, ανεργία, φτώχεια, ανέχεια, όλοι οι πολίτες προστρέχουν στο Δήμο. Οπότε σηκώνουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος και προσπαθούμε κάθε μέρα να ανταπεξέλθουμε στα πολλαπλά προβλήματα της κοινωνίας. Οπότε πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να κλείσει όπως μια διαπραγμάτευση, ξέροντας ότι θα φέρει και άλλα βάρη σε αδύναμες κατηγορίες πολιτών? Όχι, με τίποτα δεν θέλουμε να κλείσει όπως. Εμείς θέλουμε να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών. Και νομίζω ότι αν είχαμε, θα είμαστε πιο ισχυροί, αν και το πολιτικό σύστημα, το ελληνικό, ήταν πιο ενωμένο, είχε δημιουργήσει ένα αραγές μέτωπο,
Και τότε θα, και οι ξένοι και οι θεσμοί θα έβλεπαν ένα πολύ πιο ισχυρό αντίπαλο, γιατί όταν υπάρχει, έτσι, να το πω σε εισαγωγικά, η εμφύλια σύραξη εδώ στην Ελλάδα, αυτό λειτουργεί προς όφελος των ξένων, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλά, τα περισσότερα τα κάνουμε μόνοι μας. Ενώ πάντως, αν υπάρχει σύμπνοια και συμφωνήσουν τα πολιτικά κόμματα σε μια εθνική γραμμή πλεύσης, θα είναι και καλύτερη η αντιμετώπιση των προβλημάτων μας από τους ξένους. Πάντως, προς το παρόν, πέρα από όλες τις άλλες εμφυλίους, βλέπω και έναν εμφύλιο ανάμεσα στο Δραγασάκη και στο Στουρνάρα. Μιας και μπήκαμε σε αυτά τα θέματα, είδαμε ο κύριος Στουρνάρας χθες βγήκε και έκανε και παρέμβαση. Νομίζω ότι είπε ότι είναι ψηλές οι συντάξεις και θα πρέπει και να μειωθούν, αλλά και να παραταθεί το όριο ηλικίας. Και το απάντησε σήμερα ο κύριος Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέγοντας ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στην άποψη, όποια και αν είναι αυτή, αλλά όταν έχουμε θεσμικό ρόλο πρέπει να προσέχουμε. Είπε κι άλλα, είναι φρέσκα αυτά που το απάντησε ο κ. Τώρα πριν λίγο στο Κολαργό μιλάει σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είναι τελευταία. Πάντως, όποτε η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλλει σιωπητήριο στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια κινητοποίηση έντονη τις τελευταίες ημέρες του κ. Στουρνάρα. Πολλές παρεμβάσεις. Άσχετα με το αν κάποιο συμφωνεί με την ουσία των παρεμβάσεων του, είναι πολιτικές παρεμβάσεις. Δεν είναι παρεμβάσεις που περιορίζονται στο τεχνικό, τεχνοκρατικό κομμάτι. Είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο κεντρικός τραπεζίτης. Ο πρώτος είναι. Ακούστε, για να το δούμε. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Ο κεντρικός τραπεζίτης έχει ένα θεσμικό ρόλο, άρα είναι σεβαστός αυτός ο θεσμικός ρόλος. Πρέπει να καταλήξει αν μιλάει σαν τεχνοκράτης και σαν κεντρικός τραπεζίτης ή σαν πολιτικό πρόσωπο που αυτά που λέει δημιουργούν. Έχει όμως την κουλτούρα περισσότερο ενός πολιτικού, χρημάτισε πολιτική θέση. Και όποτε θέλει βάζει διαφορετικό καπέλο. Εντάξει, όταν πρέπει όμως να προσέχεις λίγο. Δημοσιονομικά είναι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Η οποιαδήποτε παρέμβαση, από ανάλογη παρέμβαση που έχουν κάνει και άλλοι διοικητές στο παρελθόν, όπως ο κ. Προβόπουλος. Μπορεί να πότε μιλούσε ο Προβόπουλος, σωστά. Μπορεί να χαρακτηριστεί. Στην έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος, στις θεσμικές του εκφράσεις. Κάθε πότε μιλούσε ο Προβόπουλος. Όταν ο ίδιος εκτιμούσε ότι έπρεπε να μιλήσει. Μιλούσε μόνο στις εκθέσεις και σε στις θεσμικές του εκφράσεις, δηλαδή αυτές που επέβαλε η θέση του ως κεντρικού τραπεζίτη. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές συνομιλούσε και αυτός με πολιτικά πρόσωπα και τους έλεγε δεν πολλά πράγματα. Διαρροή, αλλά ήταν οι πολιτικοί που μετέφεραν συνήθως μια άποψη και μια εκτίμηση του κυρίου Προβόπουλου επί πολιτικών ζητημάτων και λιγότερο ο ίδιος το έκανε αισθητό. Αλλά ήταν άλλο πράγμα. Ούτε ο προηγούμενος του Προβόπουλου. Εγώ δεν θέλω να επικρίνω. Με συγχωρεί, Χριστό μου. Εκτός από αυτού, θα πρέπει να δούμε, να κρίνουμε και εκ του αποτελέσματος. Να μην, δηλαδή, να ξεπεράσουμε και λίγο τώρα αν θεσμικά ή όχι έχει το δικαίωμα ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας να κάνει παρεμβάσεις. Δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μιλάνε. Παρόμοιες παρεμβάσεις έκανε και το καλοκαίρι του 2015. Πάντως η δήλωση είναι διαφορετική νοοτροπία και. Να αποφασίσουμε κιόλας, με συγχωρείτε, αν σε κρίσιμες περιόδους θέλουμε να ακούμε φωνές με το θεσμικό βάρος του Στουρνάρα ή όχι. Και να πούμε και λίγο ότι οι τράπεζες είναι σε κακή κατάσταση και η οικονομία είναι σε κακή κατάσταση και η αγορά είναι σε κακή κατάσταση και δεν μπορεί να μιλήσει. Η διαπραγμάτευση πάει έτσι. Με συγχωρείτε, η συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα στο Capital στις αρχές εβδομάδας είναι μια συνέντευξη στην οποία προσπαθεί. Επειδή τον έχω καλύψει ως Υπουργό Οικονομικών στην κυβέρνηση Σαμαρά και θυμάμαι, προσπαθεί να μην πει πράγματα τα οποία με το καπέλο του Υπουργού Οικονομικών θα τα έλεγε με μεγαλύτερη άνεση. Σωστή. Αλλά παράλληλα προσπαθεί να περάσει και συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία κατά το ρεπορτάζ και νομίζω ότι όλοι εδώ πέρα οι συνάδελφοι στο τραπέζι το γνωρίζουμε, τα έχει περάσει και στην πολιτική ηγεσία και όπου δει γενικότερα, όπως το έχουν περάσει και το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στις δικές τους επαφές, προσπαθεί να περάσει αυτά τα μηνύματα και στην κοινωνία. Και δεν νομίζω ότι η κοινωνία, όταν η αξιολόγηση παραμένει ανοιχτή και έχουμε την προοπτική να κλείσει στο τέλος Μαΐου, δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η πραγματική κατάσταση της τράπεζας, ποια είναι η πραγματική κατάσταση της οικονομίας και σε τι κινδύνους κινδυνεύουμε να μπούμε, γιατί στο τέλος η τσέπη όλων μας κινδυνεύει. Αναμφίβολο είναι αυτό, αλλά αυτό που, αυτό που φαίνεται να ενοχλεί, να προβληματίζει την κυβέρνηση είναι και η συγκυρία και ο τρόπος που λέγεται. Εξού και είπα ότι είναι διαφορετικής νοοτροπίας. Λοιπόν, πάντως, όταν ο κύριος Στουρνάρας ήταν υπουργός οικονομικών, κατηγορούταν ότι μιλάει σαν τραπεζίτης ή ως τεχνοκράτης. Σωστό είναι αυτό. Τώρα που είναι τραπεζίτης, σωστό είναι. Κατηγορούμε ότι μιλάει σαν πολιτικός. Ίσως γιατί βλέπει τον επόμενο ρόλο του.
Γιατί το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες και οι φήμες γύρω από εκεί λένε ότι ο κύριος Στουρνάρας θέλει... Και ίσως αυτό δημιουργεί και την αντίδραση του Μαρτίου. Ή βλέπει για τον εαυτό του έναν άλλο ρόλο. Αυτό είναι το ατυχία που ήταν υπουργός σαν τραπεζίτης, έγινε τραπεζίτης, τώρα μιλάει σαν πολιτικός. Μπορεί να γίνει και, ίσως, και νομίζω ότι αυτό κατά βάση προκαλεί την αντίδραση του μεγάλου Μαξίμου. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε.